Λοιπόν, τι το ήθελε σύζυγος, παντρεμένος, δηλαδή άντρας, να πάρει την σύντροφό του, παράνομη σχέση από ό,τι καταλαβαίνουμε, και να πάει στον Νίκο Οικονομόπουλο, μια χαρά μέχρι εδώ, θα έλεγε κάποιος. Έτσι, φυσικά το να πατάς και να είσαι παντρεμένος είναι κάτι που εντάξει, okay, χώρισε και κάνει ό,τι θέλεις. Έλα όμως που η σύζυγός του είχε τις πληροφορίες της και πήγε και αυτή μαζί με τρεις φίλες της. Ωραία. Τι έγινε εδώ. Εκεί πέρα λοιπόν ο άντρας μαζί με την σύντροφό του, την παράνομη μάλλον σύντροφό του, την χαρά την ερωμένη, διασκέδαζαν έτσι τα πρώτα τραπέζια, καθώς πρόκειται για επιχειρηματία σχετικά έτσι διάσημο στην Αθήνα. Ναι. Λίγο πιο πίσω η κοπέλα, κυρία 35-40 ετών, νεάρη δεν ήταν και καμιά μεγάλη. Η γυναίκα του, ναι, η σύζυγος, μαζί με τις φίλες της πήγαν για να διασκεδάσουν και παύλα να παρακολουθήσουν, μέχρι που εντόπισαν τον σύζυγο. Ο άντρας δεν είχε καταλάβει τίποτα. Να τα φιλιά, να γίνει γελιέ, να το γαρίφα να πέφτει. Ματσαμούτσα, την είχε βουτήξει εκεί πέρα την άλλη και πεγωμένη. Μόνο τρίδημα δεν κάνανε, συγγνώμη κιόλα, μέσα στο νυχτερινό το κέντρο. Κυλούσε το πρόγραμμα μια χαρά και αποφασίζει να φύγει με την ερωμένη του. Εκεί πέρα όμω, με το που έτσι όπω κάνει να φύγει. Καρτερούσε. Χαμπάρι η σύζυγο, πηγαίνει στο αυτοκίνητό του. Και αρχίζει να το κάνει καλοκαιρινό που λέει. Λαμπόγελο. Με σιδερένιο αντικείμενο αρχίζει να το χτυπάει. Είχατε πάει έτσι. Ο σύζυγος ο καημένος τι να κάνει, προσπαθούσε να την απομακρύνει. Παρκαδόροι ήρθαν, πορτιέριδες κτλ. Η γυναίκα μενόμενη το έκανε λαμπόγιαλο και έτσι υπήρξε ένα... Τι να κάνει η κοπέλα, καθόταν και κοιτούσε. Σαστισμένη. Κρίμα κι αυτό. Συγγνώμη, εσένα από όλα αυτό, τι σαν ιερωμένη σε απασχόλησε, τι έκανε. Μου κάνε εικόνα. Δηλαδή, θα φτιάξει το... Θα παθρελάρεις κι εσύ. Το πω ζωντανό μπροστά. Αυτή τι έκανε, δεν την πλάκωσε η άλλη με το σιδερένιο αντικείμενο. Είναι περίεργο, είναι φοβερό. Ευτυχώς, όπως λέει ο Βαγγέλης Καράλης, βοήθησαν οι άνθρωποι του μαγαζιού. Έτσι. Και η άνθρωποι που πάρουν. Δεν κάνει μέσα στο μαγαζί εκεί, πέρα τον κυνηγάει. Ήταν κυρία. Ήταν ωραίο. Τον άφησε να απολαύσει το πρόγραμμα πρώτα και μετά πήγε έξω να χαλάσει τη διάθεση. Μπράβο. Απόλαυσε και αυτό το πρόγραμμα. Τον άφησε να απολαύσει. Ότι καλά του έκανε. Το γλυκό μετά. Ήθελε να μην θα φύγουν όντως μαζί, έτσι. Ήταν σε όλα τα άλλα. Πάρα και πουθενά άλλο συνεχίσουνε. Και εμένα μου λέει το ένα και το άλλο γιατί είχε δουλειά και ότι ήταν εκτός. Γιατί είχε στημένη. Είχε meeting, είχε meeting. Τας ήταν και ο οργανισμός, τώρα καλά του έκανε. Αυτά λοιπόν. Πάμε, 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 δώσουμε κολαγόνο, ρε παιδιά. Ο κόσμος χρειάζεται κολαγόνο. Κολαγόνο για να έχετε ενέργεια.